Φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, γεια σας από το Θεόδωρος Βαρδινογιάννης εδώ στο Ηράκλειο. 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Football League με ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι στο πρόγραμμα με τον Όφι, το δεύτερο της βαθμολογίας Όφι, να υποδέχεται την τρίτη Παναχαϊκή. Όφι στους 14 βαθμούς, Παναχαϊκή με έναν λιγότερο, με τον Άρη πάντα να προπορεύεται έχοντας το 6 στα 6. Τα σημαντικότερα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής Football League, ένα από τα δύο σημαντικότερα. Στο αύριο υπάρχει το Δόξα Άρης. Βλέπουμε την ενδεκάδα του Όφη με τον Στρέζο στην εστία, τετράδα στην άμυνα ο Μπολάκης, ο Γιαμπάρης, ο Ποτουρίδης και ο Κιλιάρας από δεξιά προς τα αριστερά, αμυντική χάφο ο Πουρτουλίδης με τον Νάστο, μπροστά τους μεσοεπιθετική δεξιά ο Αρμίτσε Ορτέγα, αριστερά ο Όγκμπε και στον άξονα ο Άγγελος Χαντί, στην επίθεση ο Νίκος Κουσκουνάς έχοντας σκοράρει σε δύο σερή παιχνίδια, περσινός πρώτος σκόρερ της κατηγορίας με τα τρίκαλα τότε. Δερμιτζάκης, Κομεσίδης, Παπαστεριανός, Παπατόλιος, Κουτσιανικούλης, Λεάλ και Μάνος είναι η αναπληρωματική που έχει δίπλα του στον πάγκο ο Νίκος Παπαδόπουλος, διαιτής ο Άγγελος Ζαραβίνος και δεκάδα του της Παναχαϊκής με τον Βρονταρά στην εστία, Μουστακόπουλος, Μακρυδημήτρης, Σωτηράκος και Πολύμος στην άμυνα, Φωτάκης και Φουρλάνος στη μεσαία γραμμή, δεξιά ο Στεργίδης, αριστερά ο Αποστολόπουλος, μεσοεπιθετικός ο Γκίνο και στην κορυφή στην επίθεση ο Παναγιώτης Μωραΐτης. Αναπληρωματική Χαλκιάς, Μπουτζίκος, Αργυρόπουλος, Πολυχρόνης, Ελευθεριάδης, Αντωνακόπουλος και Σπανός. Μια βράβευση ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της ΠΑΕΟΦΗ, ο Νίκος Ανδριαδάκης, βραβεύει τον Κώστα Κατσουράνη για την εν γέννη προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο και φυσικά για την παρουσία του πριν από μερικές ημέρες εδώ στο φιλικό προς τιμήν του Ευγένιου Γκέραρτ. Βράβευση επίσης και για τον πρόεδρο της Παναχαϊκής, τον Κώστα Μπακαλιάρο. Καλές οι σχέσεις των δύο ομάδων. Γενικώς ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα εδώ στο Ηράκλειο. Ένα ντέρμπι, ένα κλασικό παιχνίδι. Δύο ομάδες που η φυσική τους θέση είναι στην μεγάλη κατηγορία. Εκεί έχουν συναντηθεί και τις περισσότερες φορές. Λανθασμένα. Πήρε ο Φουρλάνος, θέλει να ανεβάσει τον Κίνο, κίνηση του Μωραΐτη. Αυτόν έψαξαν, ευκαιρία για την Παναχαϊκή με τον Μωραΐτη να πατάει περιοχή και να κερδίσει πέναλτι. Από τη λανθασμένη εκτέλεση του Γιαμπάρη, εδώ πως τσιμπάει ο Μωραΐτης, η έξοδος του Στρέζου, πέναλτι για την Παναχαϊκή με το αριστερό πόδι. Τον έχει βρει, είναι πέναλτι. Ο Φωτάκης απέναντι στον Στρέζο. Λίγα μέτρα φορά και εκτέλεση στη δεξιά γωνία του Στρέζου. Η Παναχαϊκή προηγείται στο Ηράκλειο με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιώργου Φωτάκη. Τέλεση πέναλτι. Γρήγορα. Ορτέγα για τον Όγκμποε. Κεφαλιά πάσα. Πρόλαβε ο Σωτηράκος πριν η μπάλα φτάσει στον Κουσκουνά που στη συνέχεια στην εξέλιξη της φάσης έκανε φάουλ στον Βρονταρά. Επικίνδυνη στιγμή για την άμυνα της Παναχαϊκής. Καλή αντίδραση από τον Σωτηράκο. Και στη συνέχεια ο Βρονταράς με τον Κουσκουνά μονομάχησαν. Και τώρα το σφύριγμα. Ο Ορτέγα, τέσσερις παίκτες του Όφη βρέθηκαν στο έδαφος. Απίστευτο.
δείγματα. Άνοιγμα για τον Ορτέγα, η πάσα προς τον Όγκμποε, στη φάση ο Κουσκουνάς, βγαίνει και μαζεύει ο Ρονταράς. Ο ίδιος ο Άγγελος Χαντή θα είναι στην εκτέλεση. Καλά εκτελεσμένο, δεν έδιωξε σωστά ο Ρονταράς. Στεργίδης, είχε γίνει φάουλ νωρίτερα. Ξαναβλέπουμε εδώ ο Γιαμπάρης στην προσπάθεια του για ψαλίδι έχει βρει άσχημα τον Σωτηράκο. Εδώ παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Καλά εκτελεσμένο, πέρασε η μπάλα από τον Άστο, είναι η ευκαιρία για τον Όφη, υπάρχει σφύριγμα για φάουλ υπέρ της Παναχαϊκής. Ξανά είδαμε τη φάση. Για μια ακόμη φορά αρκετοί παίκτες βρέθηκαν στο έδαφος, εδώ πάντως σωστά, υπάρχει φάουλ στον Μωραΐτη. Κόντρα, περνάει στη συνέχεια από Μουστακόπουλο. Έκανε κίνηση και έχει χώρο τώρα ο Χαντή για μια καλή σέντρα. Την επιχειρεί στο ύψος του πέναλτη, κεφαλιά του Ορτέγα. Τελική φάση για τον Όφη, μπλοκάρει ο Βρονταράς στο 30. Ορτέγα. Με το δεξί, ωραία σέντρα για τον Κουσκουνά, offside. Υποδεικνύεται ο Νίκος Κουσκουνάς. Εδώ ξαναβλέπουμε, όντως είναι σε αντικανονική θέση ο Κορίνθιος Νίκος Κουσκουνάς. Ξανά τον Ορτέγα, ο Κουσκουνάς εποφελείται και θέλει να γυρίσει για τον Όγκμποε, παραλίγο αυτό το γκολ. Στο γύρισμα προς τα πίσω του Μακρύ Δημήτρη, στο 44, η σημαντικότερη στιγμή για τον Όφη. Μπολάκης. Σέντρα του Μπολάκη, καλή με το αριστερό για τον Κουσκουνά, βοηθάει ο Χαντή, το shoot out. Το πρώτο με τον Χαντή, στριφογυρίζει, προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί. Ο Τουρίδης σηκώνει για τον Χαντή, ο οποίος θα πέσει στο έδαφος, το μαρκάρισμα του Φωτάκη, σήκω του λέει ο διαιτητής. Παίζει για τον Κουσκουνά, Σωτηράκος τον αγκαλιάζει, ο Κουσκουνάς καταφέρνει να γυρίσει για τον Όγκμποε που είναι δυνατός. Παίζει με πλάτη, χρησιμοποιεί και το χέρι του. Φάουλ υπέρ της Παναχαϊκής. Υπήρξαν τραβήγματα. Εδώ η φάση που διαμαρτυρήθηκαν οι γηπεδούχοι, χωρίς νομίζω να έγινε κάτι. Εδώ με τον Όγκμποε η μονομαχία του Μακρύ Δημήτρη. Πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις το φάουλ σφυρίζεται πιο εύκολα υπέρ του αμυνόμενου. Μια αλλαγή που έφερε τον Ποτουρίδη από κεντρικό αμυντικό σε θέση αριστερού μπακ και ο Κομεσίδης πήγε στο κέντρο της άμυνας. Να για τον Ορτέγα. Η σέντρα του Ορτέγα. Ο Μπολάκης θα βρεθεί στο έδαφος. Πώς πρόκειται αέρα ο Χαντή και συνέχεια η πάσα προς τον Μπολάκη. Παίρνει καθαρά μπάλα ο Αποστολόπουλος. Φωτάκης στο φάουλ για την Παναχαϊκή. Λασαριστά το σούτ χαμηλά, κοντράρι μπάλα, μεγάλη ευκαιρία το σούτ του Στεργίδη. Ο Μακρυδημήτρης. Φωτάκης στο κόρνερ. Στην κίνηση το σούτ, δεν έχει τύχει από τον Μωραΐτη. Μπάλα δεν απομακρύνεται, Μωραΐτης ξανά πάνω στον Ζιαμπάρη. Σέντρα του Φουρλάνου, ο Γκίνος στην πορεία της μπάλας. Ο Φωτάκης σε μια σέντρα σούτ, 2-0 η Παναχαϊκή. Με τον Μακρύ Δημήτρη. Με τη συμπλήρωση 4 λεπτών στο δεύτερο ημίχρονο. Ό,τι δεν έχει κάνει Όφη για 50 λεπτά να αξιοποιήσει τις στιμένες φάσεις, το κάνουν οι Πατρινοί. Και είναι με 2 γκολ μπροστά στο σκορ στο Ηράκλειο.
ξαναβλέπουμε. Σέντρα του Φουρλάνου, ο Γκίνο, ο Φωτάκης στη σέντρα σουτ. Από κανονική θέση ο Μακρυδημήτρης με το τακουνάκι για το 0-2. Ο Λεάλ πλασαριστά, ξαναπαίρνει ο Ρουγουανός. Σέντρα σουτ του Λεάλ δυσκολεύει τον Βρονταρά. Την εκτέλεση ο Ορτέγα. Κεφαλιά, περνάει η μπάλα από τον Κουσκουνά. Ακόμη ένα κόρνερ από την άλλη πλευρά τώρα. Έχει επιστρέψει στο μεταξύ η άμυνα της Παναχαϊκής. Ο Λεάλ ωραία για τον Χαντί, ο οποίος γυρίζει δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά 2-1. Μειώνει ο Όφη στο 55. Η πίεση εδώ φέρνει αποτέλεσμα. Τρίτο γκολ για τον Κουσκουνά, ο οποίος σκοράρει σε τρίτο σερί παιχνίδι. Ο Όφη ξαναμπαίνει στο μάτς και δίνει άλλο ενδιαφέρον στην αναμέτρηση. Η ωραία μεταβίβαση του Λεάλ, εξαιρετική σέντρα από τον Χαντί, χάνει τη φάση ο Βρονταράς. Ο Κουσκουνάς στην καρφωτή κεφαλιά, δεν λαθεύει. Όφη 1, Παναχαϊκή 2. Αποστολόπουλος έχει χώρο μπροστά του και έχει ένα καλό δεξί, εκτελεί ο Αποστολόπουλος. Ο Στρέζος σε κόρνερ. Ο Λίμος, κεφαλιά πάσα. Ευκαιρία για την Παναχαϊκή, η εκτέλεση είναι άστοχη από τον Πολυχρόνη στο 89. Λεάλ ξανά από Τουρίδης, ωραία σέντρα, ψιλοκρεμαστή κεφαλιά, η μπάλα και στο δοκάρι. Και είναι για την Παναχαϊκή. Ξαναβλέπουμε, ψιλοκρεμαστή κεφαλιά, βρήκε την μπάλα ο Βρονταράς. Αυτή σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, στην κεφαλιά του Χαντί. Μεγάλη φάση για τον Όφη στις καθυστερήσεις. Όλος Όφη πλην του Νάστου και του Στρέζου είναι στην αντίπαλη περιοχή. Ο Λεάλ θέλησε να ευνηδιάσει τον Βρονταρά που έκανε ένα βήμα μπροστά. Ο Νάστος τι έκανε εκεί, ο Γκίνο με την ευκαιρία για το 1-3. Πατάει περιοχή, ο Στρέζος του λέει όχι, αποκρούοντας με τα πόδια. Πούλη, και τώρα το μάτς ολοκληρώνεται. Σπουδαία νίκη για την Παναχαϊκή στο Θεόδωρος Βαρδινογιάννης. Επικρατεί με 2-1 του Όφη και τον αναγκάζει στην πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα της Football League. Ταυτόχρονα τον ξεπερνά στη βαθμολογία, φτάνοντας στους 16 βαθμούς και αφήνοντας τον Όφη στους 14. Βλέπουμε και τη στατιστική απεικόνηση μιας ισορροπημένης σε στιγμές αναμέτρησης. Πάμε σε μια διακοπή και επανερχόμαστε.